Στην επιχείρησή σας. Το γαλλικό είσαι τώρα. 22, ε. Γεια σας. Κόλλα. Τα οποία σχετίζονται επίσης με την καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία και γενικώς περιέχουν μια σειρά συστατικών τα οποία πολλαπλά μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό μας στην καλή υγεία του δέρματος. Δύο μύθους που σχετίζονται με τους ξηρούς καρπούς. Νομίζω, πείτε μου αν κάνω λάθος. Ο ένας μύθος είναι ότι οι ξηροί καρποί παχαίνουν. Για μένα είναι ευθύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβή. Εσείς τι λέτε. Όσον αφορά το κομμάτι το... θερμίδων που είπατε σε μια χούφτα. Κατά συνέπεια έχουν θερμίδες. Ναι, έχουν, αλλά κοιτάξτε, διαβάζοντας εδώ ένα κατάλογο για τις θερμίδες που έχει μια χούφτα. Καταρχάς να δείξουμε το λέμε μια χούφτα. Τι εννοούμε, γιατί υπάρχει και χούφτα μικρή και χούφτα μεγάλη. Μια χούφτα εννοούμε περίπου γύρω στα 30 γραμμάρια, περίπου δηλαδή γύρω στα 20 αμύγδαλα. Δείξτε. Ας πούμε, δηλαδή για παράδειγμα, μια χούφτα περίπου. Γύρω στο 30 γραμμάρια, παράδειγμα, τα καρύδια που είναι λίγο πιο 160 με 190 θερμίδες, τα φιστίκια τις λιγότερες και περισσότερες το καρύδι και το κουκουνάρι. Τα κάσιους αυτά εδώ, για να το λίγο. Ελαστίνης και σε συστατικά του δέρματος, με αποτέλεσμα... Μου φάει κανένας μόνο κάσιους, ας πούμε. Τι παίρνει, τι συστατικό. Κόρες τα λιπαρά, δηλαδή λιπαρά τα οποία βρίσκουμε για παράδειγμα στο λάδι της ελιάς που κάνουν πάρα πολύ καλό στην καρδιά και στα υγεία μας. Ναι. Παίρνει χαλκό, ένα συστατικό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην αναγέννηση της επιδερμίδας και παίρνει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά τα οποία όπως έχουμε ξαναπεί είναι τα βρίσκουμε και στα φρούτα και στα λαχανικά και στους ξηρούς καρπούς και προσφέρουν μια προστασία στα κύτταρά μας έναντι οξειδωτικών παραγόντων όπως είναι το στρες, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση, όπως είναι το άγχος της καθημερινότητας. Κατά στην έπειτα θα λέγαμε ένας αντιγυραντικός ξηρός καρπός τα κάσιους. Για να τελειώσουμε με το θέμα των θερμίδων, για να προχωρήσουμε πέρα κάτω. Όταν υπάρχουν ξηροί καρποί που έχουν και διάφορα μπαρ και διάφορα εστιατόρια κτλ. Για να συνοδεύουν ποτό, τα οποία έχουν αυτοί οι ξηροί καρποί που είναι αλάτι. Τους δίνει πολύ περισσότερες θερμίδες. Για κάποιον λέω που θέλει να πάρει μια κούφτα, ας πούμε, και είναι ήδη σνακ. Δηλαδή αντί να φάει ένα παχυντικό, μια παχυντική τυρόπιτα, να φάει μια κούφτα από ξηρούς καρπούς. Γενικό. Και μετά από λίγο έχουν πανιάσει, έχουν γίνει χάλια. Έχουν μαλακώσει, ναι. Για το... επιτοπλές νοικοκυρές και άντρες που θέλουν να εντυπωσιάσουν την καλή τους. Λοιπόν, να τα πούμε απλά τα πράγματα, να τα καταλάβουμε. Αυτό όμως μπορούμε να το κάνουμε μόνο με κουτάκια, δηλαδή δεν μπορούμε το όλο το κοτόπουλο να το... Ωραία. Αλλά ευτερούγιος και καρκάσιο υπόλοιποι. Θετές ότι εξ όσο γνωρίζουν, οι ξηροί καρποί περιέχουν φυτοφάρμακα. Ποιοι καρποί περιέχουν φυτοφάρμακα. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε το διάλογο με τους... Για το καρύδι αυτό εδώ να πούμε. Το ελληνικό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οι ξαντέμπος προέρχονται. Όχι. Όχι. Αλλά απλώς να είναι σε κενό αέρο. Αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, οπότε μόνο ο αέρας μπορεί να επηρεάσει. Και αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι η συντήρηση είναι πολύ σημαντικό στον αφορά του. Ξηρή καρπή. Με τη διαδικασία τη. Υψημένη ή άψητη. Γιατί πόσοι μπορεί υπάρχουν για εσά παραδοσιακή. Η παραδοσιακή μετρημένη στα 5 δάχτυλα. Μετρημένη. Στα 5. Μέσα στην αγορά, στην κεντρική αγορά. Λέγεται. Όσον αφορά το ψημένο και το μο. Το ψήγδαλο που είπε ότι. Το δε ισπανικό αμύγδαλο, αυτό ξεφωτίζεται με το που θα το ψήσουμε, φεύγει όλη φορά. Είδατε που προσπαθείτε να την βγάλετε, ναι. Δεν βγαίνει. Δύο ερωτήσεις πάρα πολύ σημαντικές. Εάν οι ξηροί καρποί περιέχουν σίδηρο, εάν όλοι οι ξηροί καρποί περιέχουν, υπάρχουν προβλήματα σε διαβητικούς, αν καταναλώνουν ξηρούς καρπούς. Έχουν πρόβλημα. Εξαρτήτως του ξηρού καρπού. Θα μου δώσετε. Η φίλη μου η Αγγέλα στην Πάρο. Μόλις γίνουν τα ΣΥΚΑ, τα αποξεραθούν στο τέλος. Ένα λεπτό, κάτι λέει ο κ. Γεωργιάκης, ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ υγιεινό σνακ. Μόλις παίρνουν τους ξηρούς καρπούς, τους βάζουμε σε ένα γυάλινο βάζο, μας λέει ο κ. Γουναρίδης, αυτό είναι το μυστικό συντήρησης. Κλείνουμε καλά. Ξέρω, κάποια παιδάκια εμφανίζουν κάποια αλλεργία. Κλείνουμε, ο κ. Μανουλάς θα μας πει για αυτή τη συνταγή και για αυτή. Σαν ορεκτικό μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα μανιτάρια πλευρό τους. Ναι. Είναι σε σχάρα απλά με λίγο ελαιόλαδο. Καλύτερη λειτουργία του εγκεφαλικού μας. Λοιπόν, να δείξω εδώ και ένα βιβλίο 50 επιλεγμένες συνταγές για να γυρέψουν μάλιστα τους καρπούς, εκδόσεις μαλλιώς παιδεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιωργακάκη. Και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε καλό ότι το παίζουν. Τι γίνεται εκεί στο θέατρο, Άλλο. Λεγόταν Άννη Σάλιβαν. Και αυτή είναι η υποδίεση. Ναι. Το έργο λέγεται Το Θαύμα της Άννη Σάλιβαν και το έχει γράψει ο 61 εδώ η Έλληνα Μπέτη. Το έκανα αμέσως δηλαδή. Πολύ γρήγορα. Για εκείνους που δεν ξέρουν, αυτή η γυναίκα η Έλεν Κέλλερ, η οποία
σταμάτησε ουσιαστικά να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από αυτή την ασθένεια που έπαθε και ήταν πάρα πολύ μικρή, όπως είπες. 19 μηνών. Ήταν 19 μηνών. Αυτή η γυναίκα, όταν συνετελέσει το θαύμα μέσα από την δασκάλα της, την Άννη Σάλιβαν που υποδίεσε, αφιέρωσε τη ζωή της, από όσο ξέρω, στο να καταρρύψει μύθους γύρω από την αναπηρία. Για να σπούδασε, μάζεψε χρήματα, δίδασκε σε πανεπιστήμια. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να πάμε από εδώ μέχρι εκεί, γιατί ξαφνικά μας έχει πιάσει λίγο το κεφάλι μας. Αυτή η γυναίκα, η οποία... Ναι. Και το άλλο? Η Αναστασία Τσιλιμπίου. Μάλιστα. Είναι και οι δύο υπέροχες. Το ρόλο της Έλεν Κέλλερ. Της Έλεν Κέλλερ. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι. Νομίζω το έχω απορία και μαζί εκφράζω την απορία των τηλεθεατών αυτή τη στιγμή. Τον αγαπούν και σε θαυμάζουν και σε εκτιμούν. Έχει συνδέσει. Θα πάμε κάτι ταξίδια. Ευχαριστώ πολύ. Σ' άρεσε? Πολύ. Το ταξίδι που σου αφιερώσαμε με την Ελένα. Πολύ ωραίο. Τι θα είναι με το άραμα γυναίκα στο. Μια πραγματικά ηρωική μορφή είναι αυτή η γυναίκα που υπήρξε. Πότε έφυγε από τη ζωή? Γεννήθηκε τον 19ο αιώνα. Θάνατο της Άννη Σάλιβαν. Ζούσαμε μαζί. Ήταν η μία δίπλα. Κάνει Διαμαντόπουλο σκηνοθετή, τη μουσική μα την έχει κάνει. Λοιπόν, ο Πάνος κάνει τον γιατρό και τον δάσκαλο τον δικό μου, της Άννη Σάλιβαν. Πώς πρέπει να φερόμαστε σε ένα παιδί γενικά. Εδώ, ναι, στο πιάνο, να ακούσουμε ακόμα. Τώρα άρωμα γυναίκας αργότερα, Ελεάνο μου. Επαθλής κομμάτι, είμαι δάσκαλος και εγώ πέρα. Έχει τρικούπι. Εμείς πέρασα, γιατί βλέπω κάτι. Σου φαίνεται σαχτές. Μου φαίνεται σαχτές, αλλά σταματώντα τα ψισμά. Και πιστεύω πως αυτό είναι και κοινωνικότερο μήνυμα για τα νέα παιδιά που θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρεις, ελεύθερος άνθρωπος πρέπει να ψάξει βαθιά μέσα του να δει τις αξίες, γιατί δεν είναι φτιαγμένη και από το ίδιο υλικό. Μας παραμύθια δεν έχουν μέσα να στείλει για τη ζωή θέματα που απασχολούν τους γονείς και τα μικρά παιδιά. Πόσα βιβλία έχετε το συνόλο μου? 4 μέχρι στιγμής, καιρό, και έχουμε πάρα πολλά βιβλία. Μεγάλη ιστορία. Και παράδοση. Και παράδοση. Ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ που μπορεί ολόκληρη οικογένεια να πάει να φάει και να πιει τον καφέ του σε ένα περιβάλλον πολιτισμού και βιβλίου και τεχνών. Και πάνω... Εδώ τον ήρωά σας, πώς τον λένε, ο οποίος είναι και κομματάκι παχύσαρκος, έτσι. Ναι, ναι, του αρέσουν τα γλυκά. Του αρέσουν τα γλυκά. Όπως σε όλους μας να πούμε. Δεν γυμνάζεται πάρα πολύ και παίζει πολύ με τα Game Boy και βλέπει μπάσκετ μέσα από τα Game Boy. Καθιστική ζωή, λοιπόν. Καθιστική ζωή. Και βέβαια επαναπαύεται, γιατί η γιαγιά λέει μην το πειράζετε το παιδί. Το σημερινό στο μαχάκι και το αυριανό του μπορεί. Ήταν βρέτρογα. Και εδώ τα αποτελέσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Ναι, αλλά τα αποτελέσματα ήταν και τα πρωταθλήματά σου. Εντάξει. Και οι επιδόσεις στο στίβο. Οπότε ας ιδιάσετε. Κρατάμε το καλό. Το μέτρο. Τι τρώτε και το μέτρο. Το μέτρο. Κυρίως το μέτρο. Η παράσταση, ναι, την οποία την υπογράφει ο Θεάτρο Μάθε, είναι ένα Ινστιτούτο Παιδαγωγικό. Ναι. Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Μια μαμά που μας βλέπει τώρα, μια θεία, μια γιαγιά, να πάρει το παιδί και να πάει. Ή τα και παιδιά. Και να μας συναντήσουν, έτσι, λοιπόν, κάθε Σάββατο. Ναι, να σας γνωρίσουν, γιατί... τα παιδιά από κοντά. Ναι. Αυτή είναι μας το δικό μας δώρο. Ναι, λοιπόν, οι 5 σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο, δεν θα σας πούμε ποιοι είναι, για να πάτε να δείτε την παράσταση ή να πάρετε το βιβλίο από τις εκδόσεις Άγγελ. Είναι από σπάκι σαν το σπουδάλι. Στο πράσινο Άι Βασίλη. Άι Βασίλη φέτος. Το μικροσωμάτιο. Εσείς οι δυο είσαστε παντρεμένοι κοντά 12 δεκαετία. Αυτή η αίσθηση, ξέρεις, της προσπάθειας. Ως δραστηριότητα δηλαδή. Ως δραστηριότητα μου λείπει. Και όχι ως πρωταθλητισμό. Όχι ως πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Πολύ. Δεν έχω κάνει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο άθλημα για τη συνδυασία. Πολύ. Γιατί? Γιατί έχει την εξής πρόκληση σκοποβολή. Μπορεί 100 μέτρα και ακόντιο να μην μπορέσουμε ποτέ να ρίξουμε 70 ή κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα να τρέξουμε. Αλλά το δεκάρι σκοποβολή, το κέντρο, το πετυχαίνεις 1-2-3 φορές, έστω και τυχαία. Η πρόκληση είναι, μπορείς να το πετύχεις 60 φορές μαζεμένα και τη στιγμή που το θέλεις. Χωρίς να σκέφτεσαι ότι για μικρά παιδιά, ξέρετε, έρχονται πολλά μικρά ασφαλεία. Εγώ εκεί έχω μια αντίληψη. Μάλιστα. Λοιπόν, αν είστε, μαθαίνουμε κάθε μέρα. Στην Αθήνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άι Βασίλης φέτος είναι πράσινος για την Άννη Περούλη και τον Νίκο.